έγραναν οι ποδοσφαιριστές του την αντίδραση που περίμενε μετά από ένα από τους μόνους χαρισμούς που ήταν αυτός στην Ελλάδα. Reação inicial da estrela. Se quer que eu diga, o jogo nós tivemos bem melhor do que do propriamente este. Mas acho que vencemos com todo o mérito, quem sabe por mais golos, porque tivemos oportunidades para isso. Acho que um jogo em que dominámos durante os 90 minutos e que fomos justos vencedores, talvez nem sempre jogaram uma alta intensidade. Mas foi jogado com muita cabeça, com muita urgência. Ele também Ωστόσο, σήμερα κάναμε μια δική νίκη. Είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού στα 90 λεπτά του αγώνα. Θα μπορούσαμε να έχουμε σκοράρει περισσότερα γκολ. Χωρίς να έχουμε παίξει πολύ υψηλού επίπεδου, χωρίς να έχουμε πολύ υψηλού επίπεδο απόδοση σήμερα, νομίζω πως η νίκη μας ήταν δίκαιη και παίξαμε αρκετά έξυπνα. Επόμενη ερώτηση. Για την κατάσταση του Ρωσίδη μετά τον τραυματισμό όταν αποχώρησε. Vai agora fazer o exame, portanto, vai ser avaliado nas próximas 24 horas. Sei que ele, neste momento, vai com o Dr. Cris fazer o exame, depois veremos qual é a situação clínica dele. Agora vai na cantina de setas e duas, 24 horas para que saiba, ακριβώς ποιο είναι το αποτέλεσμα της κατάστασής του, μετά από την ανάλυση της εξέλιξης που θα κάνει τώρα. Σε ενημερώσω εγώ. Έλα, πάμε. Από εδώ και πέρα, στα όμως, να μην κάθε παιδιά να φαίνεται να μην υπάρχει κάποιος μεγάλος Não, eu vou meter aqueles que eu acho que estejam em melhores condições para os próximos jogos, como é evidente. Mas nada está feito. Ainda há 21 pontos em disputa. Enquanto houver possibilidades, nós iremos lutar por esse objetivo. Como também não podemos facilitar em um sentido, porque os adversários, embora tendo 11 pontos de vantagem, em 21 disputados, tudo é possível no futebol. Eu já vi tantas coisas no futebol em que é possível e, portanto, não acredito que em facilitismos, não podemos facilitar porque o campeonato ainda tem de disputar 21 pontos. Σε καμία περίπτωση δεν θα επαναπαυτούμε και στα παιχνίδια μας θα παίζουν οι παίκτες οι οποίοι βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν θα καταλήξουμε τους στόχους μας. Έχουμε ακόμα 7 παιχνίδια να παίξουμε, 21 βαθμούς να διεκδικήσουμε. Θα κάνουμε τα πάντα για να κερδίσουμε 21 βαθμούς. Γιατί στο ποδόσφαιρο όλα είναι δυνατά, ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να τα καταλήξει αν δεν τελειώσουμε τα πράγματα. Γιατί στην ποδοσφαιρική του καριέρα έχει δει όλα τόσο πολλά να γίνονται στο ποδόσφαιρο που οπότε δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα. Επομένως, θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε μέχρι το τέλος. Σχεδόν καλύφτηκα, αλλά θα την κάνω λίγο διαφορετική την ερώτηση με αφορμή την τελευταία του απάντηση. Το πιστεύει ακόμα με το χέρι στην καρδιά, δηλαδή ότι κάτι μπορεί να γίνει ακόμα και αν έχει 21 βαθμούς η ομάδα μέχρι το φινάλε. Vejam, por exemplo, o que se passou no Campeonato Português em 4, 5 jornadas. O Porto tinha uma vantagem de 7 pontos. Por exemplo, este é um exemplo recente. E neste momento há 2 pontos de Benfica. Portanto, já vi grandes recuperações. Equipas que já tinham descido divisão e na segunda volta fizeram uma segunda volta espetacular e mantiveram-se. E como de certeza a história é aqui também na Grécia Luís, em muitas situações, provavelmente houve campeões que não se estava à espera que eles teriam sido passado esse tempo. Δεν ξέρει, όλα μπορούν να συμβούν στο ποδόσφαιρο, γιατί δεν μπορούμε να σα το πει αυτό. Εξαρτάται από τα αποτελέσματα που θα έχουν στα επόμενα παιχνίδια. Έχει γίνει πάρα πολλά, όπω σα είπε, στο ποδόσφαιρο, όλα μπορούν να συμβούν. Για παράδειγμα, μία χρονιά στην Πορτογαλία, η Πόρτο είχε πολύ μεγάλο προβάδισμα σε βαθμού, όπω τελικά είπαμε και κατά που κατέκτησε τον τίτλο. Έχει δει επίση πω όλα μπορούν να συμβούν σε πολλά άλλα πρωταθλήματα, όπω και στο ελληνικό. Πολλέ φορέ τον τίτλο τον πήρε ομάδα που δεν περιμέναμε ότι θα το πάρει.
Και έχετε επίσης πολλές φορές ομάδες να κάνουν ένα εξαιρετικό δεύτερο γύρο σε σχέση με το τι κάνανε στο πρώτο γύρο. Όλα μπορούν να γίνονται και δεν γνωρίζουμε ποτέ τι θα γίνει αν δεν τελειώσει κάτι. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Ευχαριστούμε πολύ.